Μαθητές και καθηγητές από γυμνάσια Κελί και της Κεντρικής Μακεδονίας προσέρχονται στο μνημείο πεσόντων των πύργων Εορδαίας και λίγο αργότερα καταθέτουν στεφάνια στη μνήμη των 358 εκτελεστέν των θυμάτων της γερμανικής βαρβαρότητας και ψάλλουν τον εθνικό ύμνο. Ο σκοπός της επίσκεψής μας είναι προσκυνηματικός. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ακουμπήσουμε την ιστορία τη διδασκόμαστε. Εδώ όμως έχουμε την ευκαιρία να την ακουμπήσουμε, να τη ζήσουμε, να τη βιώσουμε πραγματικά. Θεωρούσα χρέος μου να έρθω. Δεν ήταν δυνατόν να μην έρθω. Ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν μια απλή γιορτή που κάνουμε στο σχολείο, που επίσης είναι εξίσου σημαντική. Απλά αυτό είναι ένα βίωμα, έτσι ώστε να γνωρίσουμε όλοι μας και να το καταλάβουμε, όχι απλά να το δούμε. Οι 600 μαθητές από το 2ο Λύκειο της Έδεσσας, στο Γυμνάσιο της Νάουσας, της Επισκοπής Ναούσης και της Άρνησας επισκέφτηκαν εδώ και το χώρο των παλαιών αχυρώνων, όπου στις 24 Απριλίου του 1944 μαρτύρησαν τα 159 γυναικόπαιδα. Έφεραν από την εκκλησία, από απέναντι από την εκκλησία, και τους οδήγησαν στις 4 αχυρώνες και τους έκαψαν ζωντανούς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας και αξίζει συγχαρητήρια τόσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές που επέλεξαν με την εκδρομή τους να τιμήσουν, να μάθουν καταρχήν την ιστορία του χωριού μας και να τιμήσουν τα αθώα θύματα του ολοκαυτώματος των πύργων. Τη μαρτυρία του για τα εφιαλτικά γεγονότα εκείνης της περίοδου που οδήγησαν στο ολοκαύτωμα του μαρτυρικού οικισμού κατάθεσε ένας εκ των επιζώντων. Προσπαθήσουμε στα παιδιά μας να μην γίνουν όλα αυτά λύθη, να μην ξεχαστούν δηλαδή. Πρέπει τα παιδιά μας να τα μεγαλώσουμε έτσι, να μην μισούν, να μπορούν να έχουν τη δύναμη να συγχωρούν. Οι προσκυνηματικές εκπαιδευτικές εκδρομές πραγματοποιούνται τα 3 τελευταία χρόνια σε συνεργασία της τοπικής κοινότητας πύργων και σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πέλλας και Ημαθίας.